Είδηση σχετικά με την έλευση προσφύγων στο νομό Γρεβενών και τη φιλοξενία τους σε ξενοδοχεία της ορεινής περιοχής των Γρεβενών έχει αναστατώσει, όπως είναι φυσικό, τους πολίτες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ένωτας των Γρεβενών, τον κύριο Ευάγγελο Σμανδράκο, μας ενημέρωσε πως όντως η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία έχει δεσμευτεί με συγκεκριμένους ξενοδόχους μέχρι και τις 31 Δεκάτου του 2016 να φιλοξενηθούν 500 περίπου Σύριοι μετανάστες στην περιοχή. Όπως έχετε ενημερωθεί και εσείς από κάποιες πληροφορίες που έχουν διοχετευτεί στον τύπο, υπάρχει μια πιθανότητα για την έλευση των προσφύγων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θεσμικά εμείς ως Περιφέρεια δεν είχαμε μέχρι και χθες κάποια επίσημη ενημέρωση για το πόσοι πρόσφυγες θα έρθουν στην περιοχή των Γρεβενών, και αυτό διότι η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία έχει πλέον τη δυνατότητα μετά από τις 1 Ιουνίου να υπογράφει συμβάσεις στέγασης με συλλογικούς φορείς, όπως είναι και τα σωματεία των ξενοδόχων. Μετά από τις πληροφορίες που, όπως σας είπα, διοχετεύτηκαν στον τύπο, πήραμε μια πρωτοβουλία, μιλήσαμε με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία στην Αθήνα, το γραφείο στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα, όπου μας πληροφόρησαν ότι έχει υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΤΗ Αρμοστίας και ξενοδόχων, 7 ξενοδοχείων του νομού Γρεβενών. Η διάρκεια αυτής της σύμβασης είναι μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2016 και υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες. Η κυρία που επικοινωνήσαμε, η υπάλληλος της ΥΠΑΤΗ Αρμοστίας, ήταν η Άστριν Καλεγκάνο, όπου μας είπε ότι έχει υπογραφεί αυτή η σύμβαση και τα ξενοδοχεία θα είναι σε ετοιμότητα για να υποδεχθούν έναν αριθμό προσφύγων της τάξης των 500 ατόμων περίπου. Τώρα, πότε θα έρθουν και πόσο θα μείνουν, δηλαδή αν θα παραμείνουν πέρα από τις 31 Δεκάτου, αυτό δεν το γνωρίζουμε, γιατί έχει να κάνει μεταξύ της ΥΠΑ της Αρμοστίας και του Σύλλογο Ξενοδόχων. Όλα αυτά βέβαια σας ενημερώνω ότι εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του μεταναστευτικού μετά τον Μάρτιο του 2016.